Και στον Εύρο αποτυπώνεται η απροθυμία των πολιτών να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Αστραζένεκα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Ερτορεστιάδας, Όπω σημειώνει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ, αποτυπώνεται από το πρωί τη Τρίτη και στα τρία κέντρα υγεία του Εύρου, τα οποία λειτουργούν ω εμβολιαστικά κέντρα με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα, ο προβληματισμό των πολιτών που είχαν ραντεβού με την πρώτη δόση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, παρατηρείται ότι είναι περισσότεροι εκείνοι που δεν εμφανίστηκαν στην προκαθορισμένη ώρα εμβολιασμού του, αναμένοντα προφανώ τι ανακοινώσει τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, που συνεδρίασε εκτάκτω μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες με το εμβόλιο της Αστραζένεκα και την απόφαση πολλών ευρωπαϊκών χωρών να αναστείλουν προσωρινά τη χορήγησή του. Και παρότι για την πλειοψηφία των σημερινών εκκρεμών ραντεβού δεν έχει δηλωθεί ακύρωση, καταγράφεται μη έγκαιρη προσέλευση. Πάντως νωρί το απόγευμα τη Τρίτη, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την Αστραζένεκα. Σε αυτή σημειώνεται πω εξέτασε εκ νέου το θέμα που προέκυψε με αναφορέ για μεμονωμένα περιστατικά θρομποεμβολικών επεισοδίων σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα μετά και την προληπτική προσωρινή αναστολή εμβολιασμών από επιπλέον χώρε η Επιτροπή εξέτασε τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα και ομόφωνα κρίνει πω δεν συντρέχει λόγο τροποποίηση τη εισηγήσή τη, που φέρει ημερομηνία 11 Μαρτίου του 2021. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή του το σύνολο των δεδομένων από όλε τι χώρε, συνιστούν τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται ομόφωνα τη συνέχιση του εμβολιασμού με το το εμβόλιο της Αστραζένεκας στη χώρα μας σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ήδη γίνει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της σελίδας εμβόλιο.gov.gr στον Εύρο έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμή συνολικά 18.227 πολίτες ή 5.722 από τους οποίους και με τη δεύτερη δόση.